Χρυσή Αυγή είναι πολιτικό κόμμα ή εγκληματικός φορέας που υποδίδει το κόμμα? Το ότι είναι πολιτικό κόμμα είναι βέβαιο, διότι υπό την έννοια ότι πρώτον έχει πάρει ένα πολύ σεβαστό αριθμό ψήφων, έχει ένα πολύ σημαντικό αριθμό βουλευτών στο Κοινοβούλιο. Θυμίζω ότι άλλες πολιτικές προσπάθειες είναι πολύ έτσι πιο εκτεταμένο και αν θα μου επιτρέψουν να πω σοβαρό περιεχόμενο, δεν πέτυχαν μια ανάλογη κοινοβουλευτική προσώπηση. Τώρα, αν αυτό το πολιτικό κόμμα εκδηλώνει αξιόπινη δραστηριότητα, επίσης εδώ μια αυθή απάντηση είναι ναι. Το ερώτημα είναι το επιδιώκητο, δηλαδή είναι συμπτωματικό. Εάν καταλήξουμε, εάν καταλήξει η δικαιοσύνη ότι το επιδιώκει, από εκεί πέρα το κοινωνικό κράτος πρέπει να δει την απάντηση πρέπει να δώσει. Εγώ έχω μια πολύ βασική θέση. Η θέση ποια είναι? Όποιος παρανομεί, θα υποστεί. Μπορεί να έχει ένα ειδικό πλαίσιο οι βουλευτές. Έχουν ένα ειδικό πλαίσιο, πρέπει να πάει μια διαδικασία να πάει στη Βουλή. Σοριδών υπογραφίες πάνε στη Βουλή για τις φερόμενες, τις αξιόπινες πράξεις της Χρυσής Αυγής. Ιστορία στο χιτήριο. Υπάρχει βουλευτής της Χρυσής Αυγής που παρεμβαίνει και παίρνει Έλληνα πολίτη που είναι στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή η υπόθεση που βρίσκεται. Χρησιμοποίησατε πολύ σωστά την έκφραση που είναι στα χέρια, υπό την εξής έννοια. Ποιο ήταν η δική τους υπερασπιστική γραμμή, γιατί ρώτησα και εγώ τότε. Ότι αυτός δεν είχε συλληφθεί, ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος εκδήλωσε τον ηρέμησε. Και τον βάλανε εκεί και ηρέμησε. Και κατά συνέπεια ότι αυτό δεν συνιστούσε αξιόπινη πράξη. Αν με ρωτάτε προσωπικά, σαν πολίτη, αν μου άρεσε η εικόνα, θα σας απαντήσω καθόλου. Αν με ρωτάτε που βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση, θα σας πω και ορθώς, δεν ξέρω. Διότι αν ήξερα εγώ που βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση, σημαίνει ότι μετήχα εγώ στη δικαστική έρευνα του τι έχει γίνει. Αυτό πάλι θα πρέπει να σας βάλει σημαντικές υποψίες. Θα ήθελα το σχόλιο σας, διότι. Πώς να σας κάνω σχόλιο τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι. Καταγγελίες βγήκαν πάλι στις εφημερίδες ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συλληφθεί και είχαν πάει στη Γαδά ακούσανε αστυνομικούς της ομάδας Δέλτα να τους λένε ότι ναι, Χρυσαυγίτη είμαι εγώ, ρε, δεν ξέρετε τι θα γίνει από εδώ και μπρος κτλ. Γραφτήκανε στις εφημερίδες. Μου το είπε και εμένα ένα σημείο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το άκουσα. Σας ξαναλέω, το τι μπορεί να είναι ο κάθε αστυνομικός δικαίωμά του. Εννοώ το ότι ψηφίζει, το πώς εκδηλώνει τις πεπιθήσεις του, εάν έστω και ελάχιστα παραβεί τους νόμους. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι τους παραβαίνουν τους νόμους ή όχι? Θέλω να πω, πέραν από μεμονωμένα περιστατικά, στα οποία δέχομαι ασφαλώς την απάντηση ότι εντάξει, αν έχεις πει κάτι, θα διερευνήσει. Πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι παραπάνω από μεμονωμένα περιστατικά? Εννοείται. Θα έπρεπε να σας ανησυχεί ότι υπάρχει μια τάση στην αστυνομία? Εννοείται, αν συστημικά η αστυνομία τίνει προς τη Χρυσή Αυγή. Σε έναν βαθμό να σας το αντιστρέψω. Αξιωματικά, η αστυνομία πρέπει να είναι απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, αυτό το οποίο εκφράζει είναι το ακριβώς αντίθετο. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, εάν υπάρχει συστημική διασύνδεση, τότε υπάρχει ένα προβληματάκι μεγάλο. Και όχι μόνο για έναν πολιτικό προϊστάμενο, υπάρχει ένα πρόβλημα που μάλλον θα έλεγα ένα προβληματάκι για τη δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή μέσα στα καθηκοντά σας. Εσείς μου λέτε να εκφέρω μια υπόθεση. Όχι, βάση μια εκτίμηση, βάση των στοιχείων που έχετε. Να δεχτώ ότι βάσει των υπαρχόντων στοιχείων έχουμε ξεφύγει από τις προσωπικές συμπεριφορές και έχουμε οδηγηθεί σε συστημική σχέση. Ναι, αυτό σε ρωτάω. Αν η εκτίμησή σας βάσει των καθηκόντων σας και βάσει των στοιχείων που έχετε. Η απάντησή μου τότε σε αυτό είναι κάτι που είναι δική, όχι. Είναι όχι, δεν υπάρχει συστημική διασύνδεση. Δεν υπάρχει συστημική διασύνδεση.